Ένας στους 5 καρκίνους που διαγνώσκονται στη χώρα μας ανήκει στην κατηγορία των σπάνιων όγκων. Γεγονός που σημαίνει για τους ασθενείς συνήθως καθυστερημένη διάγνωση, λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, που σε πολλές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την κακή έκβαση της ασθένειας. Από σπάνιους όγκους, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στους 180 σπάνιους όγκους. Ένας στους 5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που νοσεί από καρκίνο νοσεί από έναν όγκο που θεωρείται σπάνιος, με μια επίπτωση της τάξης κάτω από 6 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνήθως χειρότερη πρόγνωση, τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τους συχνότερους όγκους, και αυτό οφείλεται ακριβώς στην καθυστερημένη διάγνωση, στην ατελή διάγνωση, στην ελαττωμένη πρόσβαση σε ομάδες έμπειρες για το αντικείμενο, στη μη πρόσβαση σε νέα φάρμακα. Για μας ουσιαστικά είναι θέμα ηθικής, ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους ασθενείς μας αυτούς. Για τα ορφανά φάρμακα είναι στο σύνολο 70 περίπου κυκλοφορούν στην Ευρώπη και σε εμάς 43. Το πρόβλημα είναι, δηλαδή όταν λέω επίσημα, μέσω του ΕΟΦ. Το πρόβλημα είναι ότι όσα δεν έρχονται επίσημα με την έγκριση του ΕΟΦ έχουν πολλαπλάσια τιμή όταν τα παραγγέλουν οι ασθενείς μέσω ΙΦΕΤ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στοιχίζει πολύ περισσότερο τελικά. Και όχι μόνο οικονομικά, ψυχικά, σωματικά. Οι ασθενείς αυτοί, αν δεν έχουν το φάρμακό τους, νοσούν. Χρειάζεται νοσηλεία στα νοσοκομεία, περιττές θεραπείες, περιττές επεμβάσεις πολλές φορές. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, αυτό να στοιχίζει πολύ περισσότερο στο κράτος και με επιβάρηση και της ψυχολογίας τους και όλης της οικογένειας, και συχνά και με αποτέλεσμα το να χάσουν τη ζωή τους ακόμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα κέντρο στα πλαίσια των διεθνών προτύπων. Όλα τα κέντρα έξω είναι πολλά μηχανήματα. Η ικτιοθεραπεία θέλει τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει αλλάξει και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τεχνολογία, γιατί αυτό τι θα κάνει. Θα δώσει μεγαλύτερη δόση στον όγκο. Άρα μπορείς να τον ελέγξεις καλύτερα και καλύτερη ποιότητα στον ασθενή, γιατί προφυλάσσει τους υγιείς τους. Και μέσα σε αυτό, μια που μιλάμε για τους σπάνιους όγκους, θα υπάρχει ένα τομέα για τους σπάνιους όγκους. Γιατί αυτή τη στιγμή ο καθένας πάει σε οποιονδήποτε γιατρό που πιθανώς δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει εξειδίκευση. Όλοι οι εκτενοθεραπευτές, ο οικολόγοι, ασχολιόμαστε με όλα. Ιωάννα Αλεξίου για τον Doctor's Channel.